Φίλες και φίλοι του Τσίπας TV, καλησπέρα. Συνέχεια σήμερα λοιπόν στις συνεντεύξεις με άτομα που έχουν να πούνε κάτι, με άτομα που στο βιογραφικό τους συναντάμε επιτυχίες και επιτεύγματα, κυρίως με άτομα οι οποίοι έχουν το αίσθημα της θέλησης να πετύχουν, να κάνουν πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την ζωφερή πραγματικότητα. Και ένα τέτοιο άτομο λοιπόν σήμερα, ο οποίος είναι δίπλα μου, είναι κοντά μου, είναι ο Νίκος ο Σκαλτσάς, τον οποίο τον γνωρίζαμε μέχρι πρότινος με την ιδιότητα την τραγουδιστική. Όμως πλέον εδώ και μια εβδομάδα ο φίλος ο Νίκος έχει προσθέσει μια νέα ιδιότητα δίπλα από το όνομά του, την επιχειρηματική. Και με αυτή λοιπόν την ιδιότητα Νίκο θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα, αφού όπως έχουμε πληροφορηθεί από τα social media είσαι ο ένας εκ των μετόχων του Παπάκια Live Stage. Το Παπάκια Live Stage τι είναι ακριβώς? Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, φίλε Ηλία, θέλω να σε ευχαριστήσω που είμαι σήμερα εδώ. Νομίζω έχουμε να τα πούμε καιρό στον αέρα. Ναι. Να σου ευχηθώ με τη σειρά μου καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε σένα και στους τηλεθεατές που σε βλέπουν και ξέρω ότι είναι πολλοί. Πώς ξεκινάει το concept του Παπάκια Live Stage? Θέλω να πεις λίγο, επειδή τα δύο τελευταία χρόνια σε είχαμε χάσει λίγο από τα φώτα. Είχες επιλέξει για δικούς σου λόγους να παραμείνεις λίγο στο πάγκο, στο παρασκήνιο. Όντως. Ξυπνάς λοιπόν μια μέρα, τι όνειρο είδες και λες το να ανοίξεις δικό μου μαγαζί? Καταρχήν, το όνειρο αυτό ξεκινάει από πολύ παιδικά χρόνια. Και για μένα και για τον συνεταιρό μου τον Δημήτρη τον Παγκλερίδη και για τα αδέρφια Καμπάκο Ρουμελιώτη. Θέλω να πεις λίγο το όνειρο. Ξυπνάς μια μέρα και τι λες? Και θα σου πω πώς έγινε η όλη διοργάνωση και το όλο κόνσεπτ. Ναι. Για μένα αυτό ξεκινάει από πολύ παιδική ηλικία. Ήθελα να το δημιουργήσω, εσύ το γνωρίζεις και προσωπικά και νομίζω πως τώρα ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ναι. Μαζί με τον Δημήτρη τον Παγκλερίδη, πριν τις αρχές του καλοκαιριού, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα χώρο στο κέντρο διαφορετικό. Ένα χώρο που θα διασκεδάζει ο κόσμος, θα μπορέσει όμως να διασκεδάζει μια ασφάλεια. Ναι. Θεωρώ πως ο κόσμος έχει φύγει λίγο από την νοοτροπία του μπουζουκιού. Βλέπουμε ότι έχουν και από πίστες Αθήνας οι πίστες αφαιρεθεί. Βλέπουμε ότι ο κόσμος διασκεδάζει περισσότερο σε στυλ πάρτι. Αυτό θέλαμε εμείς να το βάλουμε μπροστά, να λειτουργήσει και να γίνει έτσι. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Στις αρχές του καλοκαιριού. Τον Δημήτρη τον Μπριγκρίδη και συνέτερό σου στα Παπάκια. Και μαέστρο του Παπάκια. Λέξτε. Ενώ τα λέγατε το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ότι μέσα από την κουβέντα που έχετε ότι υπάρχει ένα κενό στην αγορά ως προς την νυχτερινή διασκέδαση. Ένα κενό στην αγορά, στην πόλη της Πάτρας, στο κομμάτι του Live Stage. Και λέτε πάμε να κάνουμε ένα χώρο τύπου Live Stage. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και μετά ψαχνώστε για κάποιο χώρο, να βρείτε το χώρο που θα στεγάσετε την ιδέα σας. Θεωρήσαμε πως το πιο σωστό και ωφέλιμο ήταν να γίνει ένας χώρος ο οποίος δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ναι. Ανεξαρτήτως της εποχής που λόγω COVID υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που και εμείς κοιτάμε να τα τηρούμε, θεωρήσαμε ότι πρέπει να είναι ένας χώρος ζεστός και ένας χώρος καινούριος. Μας δόθηκε η ευκαιρία αυτή μέσα από τα αδέρφια Καμπάκο Ρουμελιώτη να συνεργαστούμε και δημιουργήσαμε ένα stage. Ο Αντώνης ο Καμπάκος και ο Γιάννης Ρουμελιώτης έχουν το χώρο. Έχουν το χώρο. Αγίου Ανδρέου, οι οποίοι το δουλεύαν και πριν. Το δουλεύαν και πριν, το δουλεύαν και πριν στα κλαμπ. Και είναι και τώρα κοντά σας, με διάφορους τρόπους στηρίζουν. Και υπάρχει μια μεσότητα σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε μεταξύ μας και στις αποφάσεις μας. Ναι. Για το λόγο ότι γνωριζόμαστε χρόνια. Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά, άρα είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας ένας για τον άλλον. Ναι. Δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτό το χώρο. Δεν έχουμε πασαρέλα. Όπως είτε, συγγνώμη, έχουμε πασαρέλα. Δεν έχουμε πίστα. Και αυτό δίνει αμεσότητα στον τραγουδιστή. Αμεσότητα με το κοινό του. Ναι. Να έρθει σε επαφή, να μπορέσει να τον κερδίσει και να μπορέσει να τον σηκώσει από το τραπέζι του ή από τον καναπέ του. Σύμφωνα πάντα με τα μέτρα. Αυτό το καταφέρατε, διότι είδαμε ότι στην πρεμιέρα ο κόσμος αγκάλιασε την προσπάθειά σας αυτή, την ιδέα σας αυτή, με ηγέτη στην πίστα τον Βασίλη τον Πατή. Όπως πολύ σωστά είπε, τον Βασίλη τον Πατή, νομίζω κερδίθηκε αυτό το πράγμα στην πρεμιέρα. Εμένα η μεγαλύτερη μου ανησυχία και μέσα από τα λάθη που κάναμε ήταν αν θα μπορέσει ο κόσμος να διασκεδάσει. Είδα τον κόσμο να διασκεδάζει με την ψυχή του και αυτό το είδα μετά από πολλά χρόνια. Υπήρχε αύρα αυτό που λέμε. Και αυτό κρατάω εγώ συνέχεια. Τα λάθη διορθώνονται. Είμαστε εδώ για να το δουλεύουμε καθημερινά. Το κρατάω συνέχεια για την υπόλοιπη σεζόν. Για το μέλλον, είσαι αισιόδοξο, διότι η ιστορία μας έχει δείξει ότι ένας πόλεμος δεν κερδίζεται με μία νίκη, κερδίζεται με πολλές συνεχόμενες νίκες. Άρα από εδώ και πέρα, πώς βλέπεις την εξέλιξη
αυτού του πολέμου, διότι βγαίνουμε και ένα πόλεμο με λίγο τα μέτρα, λίγο COVID. Σίγουρα καταλαβαίνω τι λες. Λίγο ναι. Οι καρφωτές. Είσαι, πώς βλέπεις το μέλλον? Εγώ θα σου πω κάτι, φίλε Ηλία. Κρατάω πάντα μια σταθερή αισιοδοξία. Ναι. Με μια μάχη δεν κέρδισες τον πόλεμο. Όμως, δουλεύουμε καθημερινά για να μπορούμε να πούμε ότι στο τέλος της σεζόν προσφέραμε κάτι, βάλαμε κι εμείς το λιθαράκι μας στη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης. Σίγουρα, το να κάνεις ένα νυχτερινό κέντρο αυτή την εποχή είναι σαν να ψάχνεις ψήλο στο άχυρα, να μου επιτραπεί να το πω έτσι. Από την άλλη μεριά όμως, εάν βάλεις την αγάπη σου, εάν βάλεις τη δουλειά σου και αν είσαι σωστός απέναντι στον κόσμο, προσιτός με τις τιμές, ώστε να μπορεί ο κόσμος να διεξεδράσει, να παρουσιάζεις κάτι, νομίζω πως το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει και θα έχεις πράξει κι εσύ κάτι καλό. Επειδή είσαι φίλος και μάλιστα καλός φίλος, θέλω να σου πω την αλήθεια ότι όταν ανακοινώθηκε και έγινε γνωστό ότι ο Νίκος ο Σκαλτσάς μαζί με τους συνεργάτες του, κυρίως τον Δημήτρη τον Απεγλερίδη, θα ανοίξει δικό του νυχτερινό κέντρο, μου είπαν καλά ο τύπος είναι τρελός. Δεν βλέπει ότι η νύχτα έχει πεθάνει, η νύχτα θα κλείσει και μετά την Αθήνα και στην Πάτρα. Οι δικοί σου οι άνθρωποι, όταν άκουσαν την απόφαση σου αυτή, τι σου είπαν? Την αλήθεια μου. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι. Σου πάνε προχώρα, σου είπαν εξαρτήσου το. Μου σε κάθε βήμα, όμως. Στο όμως θέλω να πω. Υπήρχε αυτή η σκέψη ότι μήπως είναι λάθος αυτή την εποχή. Και εγώ τι είπα. Οφείλουμε όχι να φοβηθούμε, φίλε Ηλία. Οφείλουμε να μην χαθούμε. Νομίζω ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα υπάρξει διασκέδαση. Θα υπάρξει νύχτα. Με διαφορετικό τρόπο ίσως. Σε αυτό το διαφορετικό τρόπο, εμείς σαν ομάδα θέλουμε να είμαστε εκεί. Γιατί αυτό γουστάρουμε, αυτό αγαπάμε και ελπίζω να δικαιωθούμε. Άρα λες πάνε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Και τώρα πώς θα τα φέρει το μέλλον. Ο τολμονικά θα δείξει συνέχεια. Εγώ σου είπα κρατάω πάντα μια σταθερή αισιοδοξία. Όμως, οφείλω στον εαυτό μου, στους συνεργάτες μου και στους ανθρώπους που δουλεύουν στο δικό μας κέντρο, να μην χαθώ. Οφείλω να είμαι εκεί. Κάθε μέρα, κάθε διήμερο λες, και να είμαστε δυνατοί πρωτοθέως. Πρώτη γραμμή μάχης και να μην παραμείνω στο καλαπέ μου. Αυτό μου λέει η ιδιοσυγκρασία μου, αυτό μου λέει η ψυχή μου. Σου είπα πριν ότι τις εντυπώσεις και τα πρώτα σχόλια που μου είπαν κοινοί γνωστοί, ακούγοντας ότι θα ανοίξει νυχτερινό κέντρο. Όχι μόνο σου, όπως είπαμε, του συνεργάτη σου. Τώρα θέλω να μου πεις τα σχόλια και οι αντιδράσεις από το δικό σου περιβάλλον όταν άκουσαν ότι ο Βασίλης Ουμπατής θα ηγηθεί του σχήματος τα παπάκια Life Stage. Τι σου είπανε, άρεσε ο Βασίλης? Καταρχήν, για να εστιάσουμε στο Βασίλη του Μπατή σαν πρόσωπο, θεωρώ πως ο Βασίλης του Μπατή είναι ένα καταξιωμένο πανελλαδικός πρόσωπο με. Από τα τραγούδια του, από τις επιτυχίες του. Συμφωνώ. Χωρίς πολύ κόσμος να τον ξέρει φυσιογνωμικά. Τι θέλω να πω με αυτό? Κυρίως στην Πελοπόννησο και τη νότια την Ελλάδα. Πολύ σωστά το θέτει. Στην βόρεια την Ελλάδα είναι όνομα ο Βασίλης. Θεωρώ πως ο Βασίλης έχει κερδίσει ένα πράγμα, αυτό που λέμε μύθος. Από ποια άποψη το λέει αυτό και να μπει σε εισαγωγικά. Ναι. Ο Βασίλης κινείται με τα τραγούδια του. Θα ακούσει τα τραγούδια του σε όλα τα κλαμπ της Ελλάδας, σε όλα τα νυχτερινά κέντρα. Κινείται με τη μουσική του. Δεν θα τον δεις σε προσωπικούς λογαριασμούς να ανεβάζει στιγμές από την οικογένειά του, από φίλους του. Και νομίζω έχει κερδίσει ένα στοίχημα τον άνθρωπο που ξέρεις να λέει τη ζημιά, να λέει το έχω μαντήλι, να λέει το δεν γυρνάω. Που είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία, να λέω ότι έχω χαρά και πάω, να έρθεις να τον δεις, να γνωρίσεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι ο Βασίλης. Άρα λες ότι το θετικό του Βασίλη του Μπατή είναι ότι ο κόσμος τον ξέρει μέσα από τα τραγούδια του και όχι από οτιδήποτε άλλο, δεν έχει αποσχολήσει. Νομίζω πως το έχει κερδίσει. Με σκάνδαλα. Όχι, νομίζω πως το έχει κερδίσει και το έχει χειριστεί πάρα πολύ όμορφα τόσα χρόνια που είναι στον. Ένας λόγος λοιπόν για να επιλέξουμε τα παπάκια είναι ο Βασίλης ο Μπατής. Είναι το καλλιτεχνικό μέγεθος του Βασίλη του Μπατή του αναγνωρισμένο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που ο κόσμος πρέπει να έρθει σε εσάς? Γιατί να έρθει σε εσάς, φίλε? Καταρχήν να σου πω κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό. Τι προσφέρετε εσείς συγκριτικά με τα άλλα μαγαζιά, ώστε να πει ότι κάθε Παρασκευή Σαββάτο θα πάω στο Σκαλτσά, θα πάω στον Μπατή, θα πάω στον Πελμολίδη. Κάνεις καλά που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κάνεις πάρα πολύ καλά που μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Θεωρώ καταρχήν πως οι τιμές μας είναι προσιτές. 80 ευρώ το μπουκάλι στα 4 άτομα και 120 στον καναπέ σε αυτόν που θέλει να κάνει κάτι παραπάνω, νομίζω είναι ένα εύλογο ποσό αυτή την εποχή. Ναι. Για άλλο το κόνσεπτ, για άλλο το σχήμα. Λουλούδια. Από εκεί και πέρα. Εγώ και κάποιους φίλους που λουλούδια, ό,τι θες για σένα θα το κάνω. Από εκεί και πέρα. Έχουμε στήσει κάτι διαφορετικό. Όπως είπα και στην αρχή, έχουμε κάνει ένα χώρο ζεστό. Ένα χώρο που θα σου δώσει τη δυνατότητα να διασκεδάσει και από τον καναπέ σου. Αυτό ναι. Ήταν ο μεγαλύτερος φόβος. Και νομίζω στην πρεμιέρα το κερδίσαμε αυτό.
Θέλω να το δω και στη συνέχεια, αλλά νομίζω στην πρεμιέρα τον κερδίσαμε. Βλέπεις που πάει το τηλέφωνο. Ξεκινήσαμε. Πρωτού ανέβει η συνέντευξη. Πάμε καλά, πάμε καλά. Τα τηλέφωνα που θα χτυπήσουν. Θέλω να πεις πώς κοιμήθηκες, τι αίσθημα σου άφησε η πρώτη μέρα της πρεμιέρας, το βράδυ που πήγες σπίτι σου, ξάπλωσες στο κρεβάτι σου, τι σκεφτόσουν, είσαι ένα ικανοποιημένος με όλο αυτό που είδες, με όλο αυτό που εισέπραξες από τον κόσμο, ή είχες ένα αίσθημα ότι έλειπε κάτι? Θα σου πω κάτι και θα σου το πω με κάθε ειλικρίνεια. Ναι. Ο μεγαλύτερος μου φόβος μου, συγγνώμη, ήταν αν ο κόσμος θα διασκεδάσει. Ναι. Εγώ είδα άβρα στο μαγαζί. Είδα άβρα, είδα τον κόσμο να χαίρεται, είδα τον κόσμο πραγματικά σαν μεθυσμένο, σαν να είναι, να τον έχει συνεπάρει κάτι. Και θεωρώ πως αυτό το κέρδισε όλο ο Βασίλη και όλη η ομάδα. Ήσουν εκεί παρόν, αν το πιστεύεις. Οπότε έμεινα ικανοποιημένος. Ναι. Έμεινα ικανοποιημένος, όπως κρατάω σταθερή αισιοδοξία να δω και στο μέλλον και στην πορεία τι θα γίνει. Όμως πιστεύω πως κερδίσαμε τη διασκέδαση. Πέρασε καλά ο κόσμος, μικρά λάθη θα γίνουνε. Πρεμιέρα ήταν και είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε όλη την ομάδα. Αλλά θεωρώ πως ο κόσμος πέρασε καλά. Πήγε σπίτι του ευχαριστημένος όπως και εγώ. Για το μέλλον φοβάσαι? Για το μέλλον δουλεύω κάθε μέρα. Υπό την έννοια ότι στην Αττική μάλλον έρχεται το lockdown, στην Πάτρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα, αλλά υπάρχει ένας αόρατος, ένας υπόγειος πόλεμος καρφωτών μεταξύ των μαγαζιών. Φοβάσαι μην σας κυνηγήσουν κάποιοι συνάδελφοι? Θα σου πω κάτι. Για αγορά, δηλαδή. Ότι σου χαλίσει, τι θέλει να πω για αυτό? Το να με κυνηγήσει κάποιο. Σε εισαγωγικά θελημένα, ναι. Είτε με κάποιο άλλο τρόπο, δεν με φοβίζει. Ναι. Και δεν με φοβίζει γιατί και εγώ και οι συνεργάτε μου δουλεύουμε στο να είμαστε εντάξει πρώτα με τον εαυτό μα, μετά με τη διασκέδαση και μετά με το κοινό που εξυπηρετούμε. Ναι. Ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει με τη νύχτα, τι θα γίνει με τα μαγαζιά, τι θα γίνει με την εστίαση, είναι αλήθεια. Και αυτό είναι κάτι πάνω από σένα, έτσι. Σίγουρα. Όμως λειτουργούμε με βάση τα μέτρα που βγαίνουν την εκάστοτε στιγμή. Και έτσι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Φοβάσαι μήπως κάποιο βράδυ έρθει κάποιο κλιμάκιο, μπει μέσα μετά από έλεγχο που θα κάνει και βρει κάποιο λάθος, κάποια παράληψη και σας πει παιδιά τελειώνει το πάρτι, σπίτι σας. Θα σου πω την αλήθεια. Έχεις κάνει την προετοιμασία για να μην γίνει αυτό το λάθος? Δεν φοβάμαι γιατί όπως είπατε πριν δουλεύουμε με όλη την ομάδα ώστε να εξυπηρετούμε τον κόσμο με ασφάλεια και να είμαστε σωστοί απέναντι στα μέτρα. Ναι. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάποια στιγμή κάτι να παραλείψουν. Όμως κάθε εβδομάδα προετοιμάζεται το μαγαζί ώστε να δουλέψει πρώτα με την ασφάλεια, πρώτα με τα μέτρα που έχουν οριστεί. Και να είμαστε εντάξει όσο το δυνατόν γίνεται, παραπάνω από το δυνατόν. Και αυτό που σου λέω, στο λέω με εγγύηση. Στην Πάντρα, εκτός από το προσωνύμιο του καλού παιδί που σου έχουν αποδώσει, το καλό παιδί, σου έχουν δώσει και ένα άλλο προσωνύμιο, ότι είσαι πάρα πολύ κοινωνικό άτομο, ένα άτομο με μεγάλο κύκλο γνωριμιών. Στην πρεμιέρα, στην πρώτη μέρα λειτουργίας του μαγαζιού του δικού σου και των συνεργατών σου, οι φίλοι σου αυτοί, τα αδέρφια σου, σε εισαγωγικά, τους είδες εκεί δίπλα σου, στο πλευρό σου? Ήταν όλοι δίπλα μου και θέλω να τους ευχαριστήσω και προσωπικά, είναι δίπλα μου σε κάθε στιγμή. Δεν γίνεται κάτι με δεύτερη σκέψη όμως. Χαίρομαι όταν κατεβαίνω στο κέντρο και χαιρετάω 10 φίλους. Χαίρομαι όταν θα πιω καφέ σε ένα συγκεκριμένο φίλο μου. Είμαι σε μια πόλη που δεν είναι μεγάλη, όμως είναι μια πόλη η οποία της αρέσει να διασκεδάζει, της αρέσει να πίνει καφέ. Αρέσκεται στο να βγαίνει έξω, να περνάει καλά. Και μέσα σε αυτό το σύνολο είμαι και εγώ. Ναι. Τώρα πλέον είσαι, όπως είπα και πριν, και επιχειρηματίας. Εγώ δεν θέλω να το θέσω έτσι επιχειρηματίας. Το τραγούδι. Έχει βάλει χείς το τραγούδι ή το έχεις αφήσει λίγο να κοιμηθεί και στο μέλλον μπορεί να ξυπνήσει πάλι? Όπως ξέρεις και από προσωπική σου πείρα, εγώ θέλω πως έκανα τον κύκλο μου καλλιτεχνικά μέχρι πριν 2 χρόνια. Είχα βγάλει ένα τραγούδι με πολύ μεγάλα ονόματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και νομίζω πως εκεί ολοκληρώθηκα σαν άνθρωπος, σαν τραγουδιστής και πέρασα στο επόμενο στάδιο. Έχεις βάλει τελικό στόπ? Χωρίς να λέω παύλα. Ποτέ, έχω πει ναι. Προσωρινή τα παύλα. Έχω πει ότι μέχρι εκεί ήμουν εντάξει πρώτα με τον εαυτό μου. Είσαι ένα παιδί το οποίο, παρότι ο πατέρας του έχει υψηλές πολιτικές γνωριμίες, παρότι η μητέρα του δουλεύει
στα δικαστήρια, άρα καταλαβαίνουμε ότι έχεις γνωριμίες, έχεις πλάτες άμα χρειαστούν. Παρ' όλα αυτά όμως, για να κάνεις, για να υλοποιήσεις το όνειρό σου αυτό και βασικά και γενικότερα όλα τα όνειρά σου μέχρι σήμερα, όλες τις τρέλες σου, το βράδυ πας κουβαλάς σακιά. Άρα λοιπόν είσαι ένα παιδί το οποίο οτιδήποτε θέλει να κάνει στη ζωή του, τα λεφτά τα βγάζει από την τσέπη του και δεν ζητάει μαμά, μπαμπά, γιαγιά, παππού, θεία. Πώς γίνεται ένα παιδί το οποίο το βράδυ κουβαλάει σακιά και την επόμενη μέρα πρέπει να είναι εκεί παρόν, να είναι έτσι με ενέργεια κοντά στον κόσμο, στο μαγαζί του και γενικότερα παιδί μου να προσφέρει. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα να συνδυάσεις και το ξενύχτη. Νομίζω πως στη ζωή ο καθένας χαράζει το δικό του δρόμο. Ναι. Καταρχήν είμαι πολύ περήφανος για τους γονείς μου. Αυτό τυχαίνει και το λέω τώρα με την ευκαιρία που μου δίνεις, γιατί δεν το έχω πει ποτέ. Από εκεί και πέρα όμως, και οι γονείς μου θεωρώ πως είναι περήφανοι για μένα από την άποψη ότι έχει χαράξει το δικό του δρόμο. Στις μέρες που ζούμε, σίγουρα δεν είναι ντροπή να κάνεις και κάτι άλλο. Εγώ, όπως το ξέρεις και από προσωπική σου πείρα, όντως τις καθημερινές, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, δουλεύω το βράδυ, κουβαλάω σακιά όπως το πες. Όμως, και πάλι επανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, δεν χάνομαι, είμαι ενεργός. Θα ήμουνα άσχημα, θα ένιωθα άσχημα με τον εαυτό μου, αν ήμουν άπραγος. Τώρα νιώθω καλά και όλα οκ, okay. Σίγουρα κουράζομαι, όμως νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και πιστεύω και δική μου για μένα. Μια και είσαι εδώ πέρα σήμερα, να πούμε και ποια άλλα πρόσωπα στελεχώνουν το σχήμα του Παπάκια Lifestage. Και τα λεφτά τα παίρνω μετά, παιδί. Ό,τι θες εσύ. Στο Παπάκια Lifestage λοιπόν θα δείτε την Ειρήνη τη Λαγούδη, μια πολύ καλή τραγουδίστρια, μια πολύ καλή εμφάνιση. Τον Νικόλα τον Αδάμ. Γνωστός στην Πάτρα. Γνωστός και στην Πάτρα και σε αθηναϊκά νυχτερινά σχήματα. Πολύ μηχάνημα. Παρόλο της μικρής του ηλικίας, έχει μεγάλη εμπειρία. Την Κάτια τη Ρουβάκη, η οποία μας ήρθε από την Αθήνα. Μια κοπέλα που και εγώ τώρα τη γνώρισα και πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος. Και τον Παντελή τον Κεκάτο που είναι ο μπουζουξής, ας το πούμε έτσι, του μαγαζιού και μια πολύ ιδιαίτερη λαϊκή νότα και χρειά μέσα στο σχήμα. Πάρα πολύ καλή φωνή και πολύ ενάρετος άνθρωπος. Δουλεύετε κάθε Παρασκευή Σάββατο. Δουλεύουμε Παρασκευή Σάββατο, ανοίγουμε 12 η ώρα. Ναι. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δει το μαγαζί και να διασκεδάσει. Στο μέλλον COVID και κυβέρνηση επιτρέποντος, αν τα πράγματα συνεχίζουν να παραμένουν καλά όπως τώρα στην πόλη της Πάτρας, υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη να βάλετε και κάποια άλλη μέρα, π.χ. την Πέμπτη, να βάλετε κάποιο άλλο θέμα. Παίρνω την ευκαιρία με αυτό που μου ρωτάς, να σου πω ότι έχουμε ετοιμάσει 2-3 θέματα που θέλουμε να τα επεξεργαστούμε με τον Δημήτρη τον Μπεγλερίδη, ο οποίος είναι και ο μαέστρος του μαγαζιού και συνεχώς σκεφτόμαστε το επόμενο βήμα, εννοείται, ναι, και συνέτερος, και σκεφτόμαστε το επόμενο βήμα. Είναι τύχη μου που ο Δημήτρης εκτός από συνέτερος είναι και μαέστρος, γιατί το θεωρώ ένα πολύ διαβασμένο άνθρωπο στη μουσική. Θα συμφωνήσω. Θα σου πω ότι κάτι από μικρό παιδί τον έβλεπα να παίρνει την κιθάρα και τον ενισχυτή του και να περπατάει από τα 7 του χρόνια να πάει στο 2. Οπότε προσαρμοζόμαστε, δουλεύουμε με το σχήμα που αυτή τη στιγμή έχουμε, το Σάββατο ανοίξαμε, ναι, και ετοιμάζουμε και νέα πράγματα, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία. Είπα πριν, μάλλον πριν από λίγο, για την πιθανότητα την οποία την ευχόμαστε να πάνε τα πράγματα όπως είναι, χαρά να συνεχίσει αυτό το έργο στην πόλη της Πάτρας με τον κορονοϊό που δεν υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα. Αν όμως τα πράγματα αλλάξουν, να πάμε λίγο στην απέραντη όχθη. Ναι. Και πλέον τα νυχτερινά κέντρα δεν επιτρέπεται να ανοίγουν μετά τις 12. Θα μπείτε στη διαδικασία να ακολουθήσετε το παράδειγμα του Νίκου του Βέρτη, δηλαδή να υιοθετήσετε το ωράριο, το απογευματινό 7, 8, 12. Ακόμα δεν το έχουμε αποφασίσει. Όμως, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω πως θα είμαστε έτοιμοι και εμείς να λειτουργήσουμε ανάλογα. Γι' αυτό όπως σου είπατε πριν ότι προσαρμοζόμαστε με βάση την εποχή. Γι' αυτό σου είπατε πριν ότι οφείλουμε να μην χαθούμε. Ναι, άρα λοιπόν λες κάθε μέρα βλέποντας σημαίνοντας. Υπάρχει στα μετόπιστε, αν γίνει κάτι τέτοιο θα είμαστε εκεί. Θες να πούμε κάτι άλλο, σε ικανοποίησα για το πρόβλημα που ζούμε. Εσύ αν θες να ρωτήσεις κάτι, εγώ είμαι καλυμμένος, νομίζω και φίλοι μας. Ήθελα να καλύψω πιο πολύ να επικεντρωθώ στα Παπάκια, να μην κάνω αναδρομή στο παρελθόν, τραγούδι, πότε ξεκίνησε και αυτά, νομίζω ο κόσμος και οι φίλοι τα ξέρουν. Δεν υπάρχει νομίζω λόγος, εστιάσαμε στα Παπάκια και περιμένουμε τον κόσμο να τον δούμε εκεί. Πάνε χαρά. Ανανώνουμε λοιπόν, φίλε Νικόλα, το ραντεβού για την επόμενη φορά, το οποίο ελπίζω να είναι στο μακρινό παρελθόν, διότι θα έχει δείξει ότι το μαγαζί θα έχει διάρκεια, θα έχει τσουλήσει. Εμείς κλείνουμε λοιπόν και την σημερινή εκπομπή από το Τσίπας TV.
Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη φορά, με έναν καλεσμένο ο οποίος θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό.